υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία όσον αφορά την 63χρονη γυναίκα από την Αργεντινή που βρέθηκε στο νοσοκομείο το δικό σας από το κρουαζιερόπλοιο νότια της Κρήτης και νοσηλεύεται εδώ και αρκετές ημέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου. Αποσωληνώθηκε από ό,τι γνωρίζουμε. Πώς είναι η εξέλιξη της υγείας της σήμερα? Έχετε ακριβείς πληροφορίες. Έχει αποσωληνωθεί από το Σάββατο. Την πρώτη μέρα, το Σάββατο δηλαδή, δεν ήταν πολύ αισιόδοξα τα πράγματα, παρότι αποσωληνώθηκε. Χθες πήγαν λίγο καλύτερα, σήμερα είναι ακόμη καλύτερα και πιστεύουμε ότι είναι μπροστά στην πιθανότητα να πάρει εξιτήριο από τη μονάδα της θεραπείας και να μεταφερθεί σε ένα θάλαμο από αυτούς τους ειδικά διαμορφωμένους για την νοσηλεία ασθενών με κορονοϊό. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε έτσι με πιο μεγάλη σιγουριά ότι πλέον ο κίνδυνος έχει αποφευχθεί, όσο είναι μέσα στη μονάδα τα πράγματα πρέπει να είναι πιο φιδωλά όσον αφορά τις τοποθετήσεις? Είναι πιο φιδωλά όσο είναι μέσα στη μονάδα, αλλά σας λέω ότι φαίνεται ότι οδεύουμε σε ένα καλό δρόμο. Ήταν αρκετές μέρες διασωληνωμένοι και γι' αυτό είμαστε ακόμα λίγο ας πούμε μαζεμένοι στις προβλέψεις μας. Και ήταν και αρκετά βαρύ το περιστατικό, γιατί παρουσιάστηκε με πολλαπλή ανεπάρκεια οργάνων, με μια βαρύτατη κλινική εικόνα ενός επίσης πολύ σοβαρού αναπνευστικού συνδρόμου. Τα πράγματα εξελίχθηκαν με σκαμπανεβάσματα. Υπήρχαν μέρες που φοβόμαστε ότι χάνουμε τη μάχη, υπήρχαν μέρες που βελτιωνόταν, μέχρι που σταδιακά την είχαμε ξυπνήσει, είχαμε διακόψει τις καταστολές, μειώναμε σιγά σιγά την υποστήριξη στον αναπνευστήρα, μέχρι που δοκιμάσαμε την ελεύθερη αναπνοή και μετά την αποσωλήνωση. Να υποθέσω ότι δεν έχει επαφή με το περιβάλλον ακόμα. Μια χαρά επαφή έχει. Την έχετε ενημερώσει δηλαδή για την περιπέτειά της, γνωρίζει την όλη κατάσταση, πώς εξελίχθηκε? Γιατί είναι ένας άνθρωπος που ξεκίνησε από την Αργεντινή, πήρε ένα πλοίο από τη Βενετία για να βρεθεί ξαφνικά να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου στο Ηράκλειο. Τι ακριβώς της έχετε πει? Μην ξεχνάτε ότι αυτή η γυναίκα δεν ήρθε διασωληνωμένη από το χαράβι. Ναι, σωστά. Έζησε όλη αυτή τη διαδικασία. Εξέλιξη, βέβαια, και την επιδείνωση της κατάστασης υγείας της και την εισαγωγή της στο νοσοκομείο και την εισαγωγή της στη μονάδα, γιατί διασωληνώθηκε στη μονάδα. Είχε τις αισθήσεις μέχρι την τελευταία στιγμή και τις έχει ανακτήσει πλήρως και τώρα. Άρα να υποθέσω ότι νιώθηκε αυτήν την τεράστια ικανοποίηση, φυσιολογικό, που πέρασε αυτή την περιπέτεια τόσο μακριά από την πατρίδα της και ξύπνησε στην Κρήτη έχοντας τις αισθήσεις της. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε. Είναι μια πολύ αισιόδοξη είδηση. Ναι, είναι μια πολύ αισιόδοξη είδηση. Ελπίζουμε να μην έχουμε κάποια επιπλοκή στην πορεία τώρα της ανάρρωσής της. Εάν δεν παρουσιαστούν επιπλοκές, πιστεύουμε ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν καλά. Μάλιστα.